Πρώτη μας συνταγή για σήμερα, ντόφινουάζ με λαχανικά. Το ντόφινουάζ είναι μια κλασική γαλλική συνταγή που γίνεται με πατάτες μόνο. Εγώ σήμερα, επειδή ήθελα να μπω σε ανοιξιάτικο κλίμα, θα βάλω και πατάτα και καρότο και παντζάρι. Υπέροχα χρώματα, υπέροχη γεύση και είναι η καλύτερη γαρνιτούρα που μπορείτε να βγάλετε για οποιοδήποτε φαγητό. Και άμα το κάνετε σωστά, μπορείτε να το σερβίρετε ακόμα και σαν πρώτο. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τα λαχανικά ντόφινουάζ θα χρειαστούμε 300 γραμμάρια κρέμα γάλακτος 35%, μία σκελίδα σκόρδο, 2 με 3 κουταλιές της σούπας θυμάρι, 1 κιλό πατάτες, 500 γραμμάρια καρότα, 1 κιλό παντζάρια, μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, 100 γραμμάρια παρμεζάνα τριμμένη, αλάτι και πιπέρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας πω ότι σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε ντόφινουάζ πατάτας, θα κάνετε ακριβώς την ίδια συνταγή και ό,τι λαχανικά έχω διαφορετικά από πατάτα, όπως είναι το παντζάρι και το καρότο, θα βάλετε την ίδια αναλογία σε πατάτες. Το πρώτο πράγμα που πρέπει πάντα να κάνουμε στο ντόφινουάζ είναι να ετοιμάσουμε το μείγμα της κρέμας γάλακτος, που ουσιαστικά θέλουμε κρέμα γάλακτος σε ένα κατσαρολάκι, εδώ, και πρέπει να δώσουμε γεύση στην κρέμα γάλακτος, οπότε μία σκελίδα σκόρδο είναι αρκετή, τη βάζετε μέσα. Αυτή θα αρχίσει να ψήνεται μαζί με την κρέμα γάλακτος και θα της δώσει γεύση. Και βέβαια τα αρωματικά μας. Εδώ πέρα να σας πω ότι περιορισμός δεν υπάρχει στα αρωματικά. Μπορείτε να βάλετε ό,τι αρωματικά θέλετε, αλλά το κλασικό μυρωδικό που βάζουμε σε αυτή τη συνταγή είναι το θυμάρι. Βάζουμε θυμάρι, σκόρδο, πιπέρι, μπόλικο πιπέρι και αλάτι. Τώρα, θέλουμε να κάνουμε το λεγόμενο infusion εδώ. Ουσιαστικά πρέπει να δώσουμε γεύση στην κρέμα γάλακτος και όχι να τη βράσουμε. Αυτό που ουσιαστικά κάνουμε είναι να κλείσουμε μία μεμβράνη εδώ και να αφήσουμε στο ένα το μάτι να σιγοψύνεται η κρέμα γάλακτος. Οπότε, επειδή θα σιγοβράζει, όλα τα αρώματα που υπάρχουν στο θυμάρι και στο σκόρδο θα πάνε μέσα στην κρέμα γάλακτος και ο όγκος και η ποσότητα της κρέμας γάλακτος δεν θα αλλάξει, θα μείνει ακριβώς η ίδια, γιατί χρειαζόμαστε όλη την κρέμα γάλακτος. Σε περίπτωση που την εξατμίσουμε, πρέπει να προσθέσουμε αναγκαστικά λίγο παραπάνω. Οπότε, βάζω πάνω στη φωτιά εδώ και όπως βλέπετε, ίσα ίσα θέλω να ζεσταίνεται, ούτε καν να βράζει, να ζεσταίνεται η κρέμα γάλακτος. Τέλεια! Οπότε, η κρέμα γάλακτος πήγε πάνω στη φωτιά, ήρθε η ώρα να ψιλοκόψουμε τα λαχανικά μας. Εννοείται πως όταν έχουμε πατζάρι, τι πρέπει να κάνουμε. Εδώ φορέσουμε γάντια, το καταλαβαίνετε. Γιατί αλλιώς θα μου βαφτούν τα χέρια, δεν φεύγει μετά, ό,τι και να κάνετε. Λοιπόν, γάντι. Και πάμε τώρα να κόψουμε σε φέτες τα λαχανικά μας. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχω μια κατσαρόλα με νερό που βράζει. Θα προσθέσω λίγο αλατάκι και θα αρχίσω να βράζω τα λαχανικά μου σταδιακά. Δηλαδή πρώτα θα βράσω την πατάτα, μετά θα βράσω το καρότο και τέλος θα βράσω το παντζάρι. Γιατί άμα τα βάλω μαζί τι θα γίνει, η πατάτα θα γίνει ροζ από το παντζάρι. Οπότε, αλάτι μέσα εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα έχω αυτό το μαγικό εργαλείο που λέγεται πώς. Μαντολίνο! Αυτός είσαι. Μαντολίνο θα πάρουμε και θα αρχίσουμε να κόβουμε σε φέτες τα λαχανικά μας, πολύ εύκολα, πάντα με το ειδικό εξάρτημα εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, πάντα μα πάντα θα μείνει ένα κομματάκι στο μαντολίνο. Μην βάλετε χέρι και αρχίζετε να το κόβετε, γιατί καταλαβαίνετε ότι θα κοπείτε, δεν πρέπει να κοπείτε. Οπότε ακριβώς την ίδια διαδικασία εδώ. Σε περίπτωση που δεν έχετε μαντολίνο, την όλη διαδικασία την κάνετε κανονικά, που το χέρι με το μαχαίρι πολύ προσεκτικά θα σας πάρει περισσότερη ώρα. Και η τελευταία μου πατατούλα εδώ. Οπότε, κοιτάξτε εδώ. Τέλειες φέτες από πατάτα. Εντάξει, είναι και ένας καλός τρόπος για να τις βάλετε να τις τηγανίσετε. Σε περίπτωση που θέλετε να τηγανίσετε πατάτες και να τις κάνετε έτσι ωραίες. Και έτσι όπως είναι οι πατάτες που πάνε, μέσα στο νερό. Εδώ και εδώ, κοιτάξτε πώς φούσκωσε δίπλα. Το βγάζω από τη φωτιά. Έχει μυρίσει σκόρδο, έχει μυρίσει θυμάρι. Δεν ανοίγω το κατσαρολάκι. Αφήνω τη μεμβράνη πάνω, εκτός φωτιάς, για να κάνει infuse ακόμα περισσότερο. Τώρα, ρίχνω όλες μου τις πατάτες μέσα στην κατσαρόλα, εδώ. Αυτές έτσι που τις έχω κόψει εγώ, δεν χρειάζονται παραπάνω από 5 με 7 λεπτάκια. Τώρα, συνεχίζω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, με το καρότο. Θα κρατήσω τη φλούδα, οπότε θα κόψω ωραίες φετούλες εδώ. Πλάγιες. Και κοιτάξτε εδώ, τι ωραίες που βγαίνουν. Και μόλις φτάσουμε σε αυτό το σημείο, παίρνουμε το εργαλείο, ξαναλέω. Δεν θα κάνετε τη διαδικασία με τα χέρια σας. Γιατί υπάρχει περίπτωση να κοπείτε, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο εργαλείο. Τέλεια. Και το καρότο μας είναι έτοιμο. Για να δούμε τις πατάτες, να δούμε αν έχουν βράσει. Δεν έχουν βράσει. Οπότε θα ρίξω και τα καρότα μέσα. Εδώ. Συνεχίζω με τα παντζάρια. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο.
Η πρωτότυπη συνταγή Dauphinoise προέρχεται από τη Γαλλία και αποτελεί παραδοσιακή συνταγή της πόλης Gap στη νοτιοανατολική πλευρά της χώρας. Η πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά στη συγκεκριμένη συνταγή, η οποία και επικράτησε ως η κλασική συνταγή Dauphinoise, περιλαμβάνει πατάτες και τοποθετείται χρονικά στο 1788 σε μια περιγραφή για ένα δείπνο που παραχώρησε ο δούκας του Clermont Tonnerre, Charles Henry, για τους επίσημους εκπροσώπους της περιοχής Gap. Και έχω βράσει τα λαχανικά μου, όπως βλέπετε κρατάνε λίγο. Λίγο. Ίσα-ίσα τα βοηθήσαμε να ψιλοβράσουνε. Και η πατατούλα βλέπετε ότι έχει μαλακώσει, αλλά δεν έχει βράσει τελείως. Γιατί σε περίπτωση που τις βράσουμε τελείως, θα διαλυθούν. Τώρα, ήρθε η ώρα να στήσουμε τον Dauphinoise μας. Και η διαδικασία είναι πανακολή. Λοιπόν, θέλω λίγο λαδάκι. Αλάτι, πιπέρι, τι άλλο θέλω, θυμαράκι. Θα το φέρω εδώ το θυμάρι, να σου πω την αλήθεια. Έτσι όπως είναι, γιατί θέλω πολύ κοθυμάρι. Εδώ και τυράκι. Παρμεζάνα ή ό,τι άλλο τυρί θέλετε να βάλετε, μπορείτε να βάλετε. Οπότε, πιπέρι, ελαιόλαδο, λαδάκι λίγο μόνο στην αρχή χρειαζόμαστε, ξανά λαδάκι δεν θα βάλουμε. Αλάτι και θυμάρι. Λίγο θέλω να δώσετε σημασία στην όλη διαδικασία, γιατί όντως πρέπει να κάνουμε τις τρώσεις πάρα πολύ σωστά και όπως σας δείχνω τώρα. Λοιπόν, ρίχνουμε το πατζάρι σε μία στρώση να καλύψει 100% το πυρήμαχο σκεύος μας, εδώ. Και τι χρειάζεται οπωσδήποτε να βάλουμε πάνω στα λαχανικά μας. Πιπέρι. Αλάτι. Και ήρθε η ώρα της κρέμας. Εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Θέλω να πάρετε μία κουτάλα και να ρίξετε ίσα-ίσα λίγο πάνω από τα λαχανικά μας. Εδώ. Την όλη διαδικασία μπορούμε να την κάνουμε με όση κρέμα γάλακτος θέλουμε. Εγώ θέλω να σας βάλω τη λιγότερη δυνατή κρέμα γάλακτος συνταγή, γιατί ξέρω ότι θέλετε να κάνετε σχετικά light το φαγητό σου και όχι πολύ παχυντικό. Τώρα, ήρθε η ώρα για το καρότο. Εδώ. Ακριβώς από πάνω από τα πατζάρια. Αυτά τα άσπρα που βλέπετε είναι η πατάτα, γιατί βράσανε μαζί με τις πατάτες. Κακώς τα βάλω μαζί, πρέπει να τα βάλω χώρια. Οπότε εσείς δεν τα βάλετε μαζί. Λοιπόν, τι πρέπει να ρίξω τώρα, φίλε Μπελέση, εδώ πάνω. Κρέμα. Αλατάκι. Πιπεράκι. Πιπέρι. Θυμάρι. Πάει, αλάτι, πιπέρι, θυμάρι. Τυράκι και κρέμα γάλακτος. Πάλι μία κουταλιά από πάνω, εδώ, να πάει σε όλα τα λαχανικά. Και πάμε για την τελευταία μας τρώση. Πατάτα. Βάζουμε τις πατάτες από πάνω. Οι πατάτες κολλάνε μεταξύ τους, γιατί έχουν άμυλο. Οπότε θα βάλω άλλη μία στρώση από αλάτι και πιπέρι. Ξανά πατάτα. Σαν διαδικασία μπορεί να σας φαίνεται μπελαλίδικη, αλλά δεν είναι. Είναι πραγματικά το τίποτα. Και άμα βάλουμε και κρεμμύδια καραμελωμένα ανάμεσα στις πατάτες του φινουάζ, τι έχουμε? Πατάτες λιονέζ. Υπάρχει και αυτή η συνταγή, εντάξει. Λοιπόν, ξανά ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Λαχανικά, αλάτι, πιπέρι μάλλον. Αλάτι. Επόμενο, θυμάρι. Εδώ. Καλά, μπορείτε να βάλετε και σκόρδο κι άλλο, αν θέλετε. Αλλά δεν θα βάλω. Τυρί. Και βέβαια, όση κρέμα γάλακτος μας έχει απομείνει. Χωρίς το σκόρδο, βέβαια, δεν θα βάλουμε το σκορδάκι. Και τα κοτσάνια από το θυμάρι τα μεγάλα θα τα βγάλω. Εδώ και εδώ και εδώ και εδώ και εδώ και εδώ. Και παίρνουμε μία λαδόκολα εδώ, βάζουμε από πάνω. Και ουσιαστικά μας αποδεικνύει το φαγητό μας εδώ πέρα ότι η κρέμα γάλακτος που έχει μέσα είναι αρκετή εφόσον πατήσουμε τα λαχανικά. Κοιτάξτε εδώ. Βλέπετε. Τώρα, έτσι όπως είναι, θα αφήσω τη λαδόκολα από πάνω και θα προσθέσω το κλασικό βάρος που βάζουμε σε όλες τις τάρτες μας. Εδώ. Όσο περισσότερο το πατήσουμε τώρα, τόσο πιο massive θα βγει στο τέλος το Dauphinoise μας. Και ήρθε η ώρα για το ψήσιμο. Θα ψήσουμε 30 με 40 λεπτάκια έτσι όπως είναι μαζί με το βάρος, στους 180, εδώ.
Και μετά από 30-40 λεπτάκια θα βγάλουμε το βάρος και θα αφήσουμε να πάρει ωραίο χρώμα από πάνω για περίπου άλλα 10 λεπτάκια. Σύνολο 40-50 λεπτάκια. Οπότε με το που είναι έτοιμο θα το βγάλουμε, θα αφήνουμε λίγο να κρυώσει, όχι να κρυώσει τελείως, και μετά θα κόψουμε για να σερβίρουμε. Παραδοσιακά, το γαλλικό πιάτο Dauphinoise καταναλωνόταν από χωρικούς στην ιστορική περιοχή Dauphiné στη Γαλλία και αποτελείται από πατάτες κομμένες σε λεπτές φέτες, crème fraîche και βούτυρο. Και το Dauphinoise μας είναι έτοιμο. Τώρα, κόβω στη μέση, εδώ. Όπως καταλαβαίνετε, το Dauphinoise δεν το ετοιμάζουμε εκείνη τη μέρα και το σερβίρουμε, γιατί για να το κόψεις σωστά, πρέπει να μπει στο ψυγείο, να το κόψεις κρύο και να το αναθερμάνεις κανονικά για να το δώσεις αμερίδα. Έτσι κάνουμε στα εστιατόρια, γιατί άμα προσπαθείς να το κόψεις εκείνη την ώρα, συνήθως χάνει από εμφάνιση. Λοιπόν. Εντάξει. Φανταστικό. Οπότε, μόνο και μόνο που μπήκατε σε διαδικασία να μάθετε τον τρόπο που φτιάχνουμε το Dauphinoise, για μένα είναι αρκετό, γιατί ξέρω ότι θα φτιάξετε όλοι σας μία παρόμοια συνταγή. Για τα λαχανικά Dauphinoise, σε κατσαρολάκι βάζουμε την κρέμα γάλακτος, το σκόρδο, τη μάρι, αλάτι και πιπέρι. Καλύπτουμε με μεμβράνη και μεταφέρουμε σε χαμηλή φωτιά μέχρι να πάρει μία βράση. Αφαιρούμε και αφήνουμε στην άκρη. Κόβουμε πολύ προσεκτικά όλα τα λαχανικά, τα βάζουμε να αλλάξει κατσαρόλα με αλατισμένο νερό που βράζει, σουρώνουμε και αφήνουμε στην άκρη. Σε πυρήμαχο σκεύος απλώνουμε το ελαιόλαδο και πασπαλίζουμε με αλάτι, πιπέρι και θυμάρι. Απλώνουμε σε όλη τη βάση του σκεύου στα παντζάρια και βάζουμε αλάτι, πιπέρι και το 1/3 από την κρέμα γάλακτος. Κάνουμε δεύτερη στρώση με τα καρότα και προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι, θυμάρι, τη μισή παρμεζάνα και το 1/3 από την κρέμα γάλακτος. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία για την τελευταία στρώση με τις πατάτες. Καλύπτουμε με λαδόκολλα και πιέζουμε ελαφρά με τα χέρια μας, ώστε να βυθιστούν όλα τα λαχανικά στην κρέμα γάλακτος. Απλώνουμε πάνω από τη λαδόκολλα βάρος και ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 30-40 λεπτά. Αφαιρούμε το βάρος και ψήνουμε για επιπλέον 10 λεπτά. Αφήνουμε να κρυώσει και σερβίρουμε. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Παναγία μου. Άπειρες στρώσεις από λαχανικά. Άπειρη γεύση. Και να σας πω ότι όποτε πάω σε ένα μαγαζί που κάνουν σωστό Dauphinoise και δω ότι σε ένα φαγητό σαν γαρνιτούρα έχει Dauphinoise, πάντα είναι η πρώτη μου επιλογή. Γιατί? Γιατί η γαρνιτούρα είναι φανταστική. Δεν υπάρχει.